Ρίξ τον, ρε φίλε. Κοιτάρε, δε χιλάρι. Δίπλα μου είναι και δε χιλάρι. Δεν το πιστεύω, ρε φίλε. Α, φλαράκι μου, τι κάνεις? Έλα, ρε. Τι λέει? Καλά, ρε αγορίνα. Εδώ αράζω, εσύ. Μια χαρά. Τι έχεις, ρε? Τίποτα. Έλα, πες μου, μαλάκα, τι έχεις? Δεν έχω τίποτα. Κοίτα, θα κάνεις αγκόμενα τώρα ή θα μου πεις τι έχεις να το συζητήσουμε? Καλά, άσε με, μωρέ. Έχω ξενερώσει. Έχω ξενερώσει με τη ζωή μου. Γιατί, τι έγινε και έχεις ξενερώσει? Τι έγινε? Έχω μπροστά μου τα νούμερα. Θες να σου πω τι έγινε? Άκου. Έκανα review, πάτωσε. Έκανα τα νέα του μήνα, πάτωσε. Κάνω στριμιές. Και αυτά συμβαίνουν. Ψυχή δεν πατάει. Πάτος. Όπα ρε φίλε, όχι και τα true story. Τι μου λείπει, ρε. Τι μου λείπει, ε. Ωραίο παιδί είμαι. Ωραίο μαλλί έχω. Περμανάκα κάνω. Λοσιόν τα περνάω. Γαλαζοπράσινα μπριμπιλωτά ματάκια. Μου την πέφτεις. Φιλαράκι, πραγματικά, ρε. Πραγματικά δεν αντέχω άλλο. Έχω φικάρει, έχω τρελαθεί. Δεν ξέρω τι άλλο να κάνω, ρε, για να μπει κόσμος. Φιλαράκι, ξέρω. Κοίτα τι γίνεται. Ο κόσμος δυστυχώς δεν μπαίνει εύκολα σε νέα κανάλια. Τα review τώρα που μου αναφέρεις πάνε από σώμα σε στόμα, ξέρεις, το λέω ένα στον άλλον, μπαίνουν στο Metacritic, λίγο έτσι με ψάξιμο στο ίντερνετ τα βρίσκεις. Από την άλλη, τα νέα του μήνα. Τα νέα του μήνα πάλι και με το ίντερνετ είναι πια παλιά. Ξέρεις από πέρσι, από πρόπερσι, τι θα βγει φέτος και του χρόνου. Στριμιές, αν δεν βάλεις βυζορουκέτες ή δεν κάνεις τον καραγκιόζη, δεν μαζεύεις κόσμο. Αυτό είναι δεδομένο, ξέχνατο. Γενικά, κοίτα τι γίνεται. Αν δεν γίνεις μόδα, είναι δύσκολα τα πράγματα. Τι μόδα είναι, μαλάκα? Για να πετύχω στο YouTube πρέπει να περάσω από το My Style is Rocks. Ρε, ο κόσμος θέλει άλλα πράγματα, ρε. Θέλει κουτσομπολιό. Θέλει, ξέρεις, μαλλιοτραβήγματα, ξεκατινιάσματα. Θέλει ίντρικα, ρε φίλε, κάτι για να συζητήσουν, ξέρεις, να σε συζητήσουν μεταξύ τους, να ακουστείς, να μαθευτείς. Έκανε αυτό, έκανε εκείνο, έκανε τ' άλλο. Τι λες, ρε μαλάκα, πώς θα το κάνω αυτό? Δεν τον δες τον Καζαμπούμπου. Άρχισε να κράζει κόσμο, τσουπ, ανέβηκε. Ο Μαυροκόκορας, τα ίδια. Ο Τρεις Λαλούν και Φτά χορεύουν. Ο Μακαρόνια με κοιμά. Ο Μπεσαμέλ, ο Πεπόνι Κεφαλογραβιέρα, ο Γιούργια, ο... Εντάξει, ρε μαλάκα, εντάξει, κατάλαβα. Τι κατάλαβες? Οπ, λοιπόν, ψήσου. Κάτσε, τι να ψήσω, ρε μαλάκα, με τρομάζεις. Ψήσου, ιδέα. Θα παίξουμε οι δυο μας, drama queen. Και καλά κάτι παίχτηκε μεταξύ μας, φάση και τα λοιπά. Ξέρεις και σπαστήκαμε, ρε. Θα αρχίσει να με κράζει εσύ, μετά θα αρχίσω να σε κράζω εγώ, του τύπου ξέρω εγώ άντε με το μαλάκα που το έχει πιστέψει, το νουμπά, που από εκεί που δεν έπαιζε Fortnite και το έκραζε τώρα στριμάρι, που ξέρω εγώ μας είχε πλήξει τα παπάρια πιο παλιά με το Dark Souls, με το Overwatch που είναι νουμπά, ξέρω εγώ λέω gold και μη χάσει. Άμα χάσει, καταστροφή του κόσμου. Φταίει η ομάδα, αυτός δεν φταίει ποτέ, ποτέ σε τίποτα. Μαλάκα, τα πιστεύεις όλα αυτά ή τα έδωσες έτσι απλά για παράδειγμα όντως? Όχι ρε, είσαι τρελός, ρε. Εσύ. Μαλάκα. Λοιπόν, κάτω. Άσε τις μαλακίες λίγο και άκουσέ με, ρε. Θα πιάσει. Ρε, είσαι μαλάκας. Πες μου, είσαι μαλάκας. Σε παρακαλώ, ρε. Θέλω να ανέβω. Και για να ανέβεις εσύ στο YouTube, ρε μαλάκα, θα κάνεις εμένα ρόμπα. Για να ανέβεις εσύ στο YouTube, θα κάνεις εμένα ξεφτύλα. Κράξει κανέναν άλλο, ρε μαλάκα, εμένα βρήκες. Ποιο να κράξω? Τι να σου πω, ρε, που να ξέρω εγώ ποια θα κράξεις. Βρέν κάποιος στην τύχη, ξέρω εγώ, και άρχισε να τον κράζεις. Λες να κράξω τον πίτσα τσατζίκι. Τι σου έκανε το παιδί, ρε μαλάκα, είσαι καλά. Μαλάκια, δίκιο έχεις, ρε. Να κράξω τον Greek Gaming Machine. Ρε, κάτσε λίγο, τα σκέφτεσαι αυτά που λες τώρα, ρε μαλάκα. Τα σκέφτεσαι ή σου ξεφεύγουν απλά έτσι? Τι σου έκαναν τα παιδιά, ρε μαλάκα? Ού, το βρήκα. Λες να κράξω, ρε φίλε, τον κροκοδυλάκια. Λοιπόν. Άκουσε. Πρώτον, επειδή είσαι μαλάκας. Δεύτερον, επειδή έχω δουλειά. Και τρίτον, επειδή δεν θέλω ούτε καν να ξέρω, όχι να συμμετέχω, ούτε καν να ξέρω τι έχεις στο μυαλό σου, θα σε κλείσω. Κάτσε, όπα ρε, περίμενε, δεν ρε. Δεν μπορώ να κλείσω, εντάξει. Περίμενε, ρε. Μαλάκα, ρε, πραγματικά, ρε, ούτε δευτερόλεπτα, όταν συνέλθεις, ξαναμιλάμε. Ρε, καλά, άγαμι σου, θα κράξω σένα.